Σκέψη της Τρόικας στην Ελλάδα που άρχισε όχι να... Όχι λόγω εκλογών, παιδιά. Είπανε ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό. Όχι, όχι. Και κύριε, τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέγαμε πριν. Το μνημόνιο υπογράφηκε πριν από μερικούς μήνες. Εγώ νομίζω είπαν από το 10 παρατηρούνται καθυστερήσεις. Δημητράκη μου, χτες έρχεται σινιάλο από τις Βρυξέλλες και λέει εν όψη του Euro Working Group που γίνεται απόψε πρέπει να έχουμε 40 προαπαιτούμενα για να πάρουμε 3 δις. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει σαφέστατα καθυστέρηση και πρέπει λέει να τρέξετε. Και για έναν άλλον επιπρόσθετο λόγο. Γιατί εάν δεν προχωρήσετε τα 40 αυτά προαπαιτούμενα δεν θα πάρετε τα 3 δις. Και το βασικότερο σου λέει. Δεν θα προλάβετε να κάνετε με τα χρήματα που θα πάρετε την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αν δεν γίνει? Ότι δεν φεύγει και ο κίνδυνος bail-in, κουρέματος και τα λοιπά, παιδιά. Ότι από πρώτη απλά άσε τα bail-in να καταλάβει ο κόσμος. Απλά. Γιατί ήξερε η μάνα μου, κηθιά μου, τα capital controls πριν 2 χρόνια έχουμε γίνει όλοι δήμονες στους τραπεζικούς όρους. Πρόσεξε λοιπόν. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για να το καταλάβει ο απλός κόσμος. Ότι αν δεν έρθουν τα λεφτά και δεν γίνει αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών από 1η-1η του 2016 βάσει της καινούργιας κοινοτικής νομοθεσίας θα μπορούν να κάνουν κούρεμα, δηλαδή αυτά που θα λείπουν από τις τράπεζες. Ναι, συγγνώμη. Υποτίθεται όμως ότι τα 25 από τα 86 δις που δανειστήκαμε τα πήραμε για την ανακεφαλαιοποίηση. Δεν νομίζω. Αγάπη μου, η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι. Άσε ρε. Πρέπει για να πάρεις λεφτά, για να πάρεις τα λεφτά, πρέπει να έχεις υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα. Ναι, το βασικό θέμα που έχει καθυστερήσει και όντως εκεί καθυστέρησε λόγω εκλογών είναι η ρύθμιση με τα κόκκινα δάνεια. Που ενώ υπήρχε μια προεργασία από το Χατζηδάκι, δεν προχώρησε. Σταματήνα, μην τα μπερδεύει, μην κάνουμε κουρκούτι το μυαλό, το μυαλό αγάπη μου, δεν ανθρώπων. Τα μπερδεύω. Το κόκκινο δάνειο, λες να μην ξέρει ο άνθρωπος. Ένας στους δύο γλυκιά. Χρωστάει και έχει ένα άλλο κόκκινο δάνειο. Άλλο το κόκκινο δάνειο, είναι άλλο, άλλο πράγμα. Εδώ σου το λέω, τι όχι. Μην τσαντίζεις τώρα κι εσύ αυτά τα πράγματα. Μπάς έχω την καθημερινή εδώ μπροστά σου, λέω άλλο πράγμα. Εδώ οι Βρυξέλλες, και εγώ την εμπιστεύομαι την καθημερινή, σου λέει ότι χτες, σου λέει, σου χτυπάει το καμπανάκι και σου λέει ότι λόγω όλης αυτής της κατάστασης το καινούριο μνημόνιο που ψηφίσατε τον Αύγουστο δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Δεν έχει αρχίσει να εφαρμόσετε. Τρέξτε λοιπόν τώρα, μέχρι Νοέμβρη. Πάρτε τα 40 προαπαιτούμενα για 3 δις. Ποια τα νέα αυτά, λέει 40 προαπαιτούμενα για